Στη δημοσίευση ειδικού χάρτη προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με αφορμή τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν τα τελευταία 24 ώρα στη χώρα μας. Με τον υδράργυρο να έχει σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, ο ειδικός χάρτης της ΕΜΗ αποκαλύπτει το ρίσκο για θερμική καταπώνηση αναπεριοχή. Ο χάρτης είναι χωρισμένος σε 5 χρωματικές ζώνες με τις οποίες δηλώνεται ο βαθμός επικινδυνότητας θερμικού επεισοδίου εξαιτίας του καύσωνα που επικρατεί. Ειδικότερα, το λευκό ορίζεται ως κανονική δραστηριότητα, το πράσινο ως διακριτική ευχέρεια για εκπώνηση βαριάς εργασίας από μη εγκληματισμένο προσωπικό, οριακή τιμή δείκτη, συχνή κατανάλωση νερού ανά μία ώρα. Το κίτρινο ως περιορισμός στην έντονη εργασία για μη εγκληματισμένο προσωπικό, να αποφευχθεί εργασία σε μέρη χωρίς σκίαση, φροντίδα για διαστήματα ανάπαυσης, κατανάλωση νερού ανά 30 λεπτά. Το κόκκινο ως συνιστάται αποφυγή εργασίας στο άμεσο ηλιακό φως. Μεγάλα διαστήματα ανάπαυσης, κατανάλωση νερού ανά 15 λεπτά. Το μαύρο ως συνιστάται παύση κάθε εξωτερικής εργασίας σε χώρους χωρίς σκιά. Όπως εξηγεί στην ανάρτηση της ΙΕΜΗ, οι δείκτες δυσφορίας ή θερμικής καταπώνησης εκφράζουν την ικανοποίηση ή μη του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικράτουσες συνθήκες. Δίνουν μια καλή εκτίμηση των συνθήκων που επικρατούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στις ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένα άτομα, παιδιά, στους ανθρώπους με πνευματικές παθήσεις, παραδείγματος χάρη άσθμα, αθλητές, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και γενικά στις ομάδες ανθρώπων που επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δείκτες αυτοί εξαρτώνται άμεσα από τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου, την έφωση, την ηλιακή ακτινοβολία, χωρικά και χρονικά. Ο βιοκλιματικός δείκτης Wet Bulb Globe Temperature έχει επιλεγεί ως χαρακτηριστικός δείκτης θερμικής καταπώνησης. Η χρήση του συνιστάται στο πρότυπο ISO 7243 και χρησιμοποιείται συμβουλευτικά στην οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.